Καλησπέρα, ομάδα Ολυμπία. Ασχολήσαμε από 18 χρόνια με πιο επαγγελματικά στην πυρμαχία. Πες μας λίγο για την πορεία σου στην πυρμαχία. Η πορεία μου στην Βρυτανία ξεκίνησε όταν ήμουν 17 χρονών, ένα έτος πριν ξεκινήσει, πριν πάω τρίτη ηλικίου. Τότε και αποφάσισα με τον φίλο μου τον Σάκη τον Πεθάνη, ο οποίος είναι ένα από τα πιο γνωστά ονόματα στην πυγμαχία στην Πάτρα πλέον. Και αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε να καταλήξουμε από το kickboxing στην πυγμαχία, να δούμε κάτι διαφορετικό πλέον. Η πυγμαχία είναι ένα άθλημα το οποίο μας τράβηξε. Βασικά ένα πράγμα το οποίο μας τράβηξε ήταν και ο προπονητής μας, ο Λόπης ο Μιχαλόπουλος, ο οποίος αυτός είναι που έχει δώσει άμα σώμα και ψυχή που λέμε, να φτάσει με ο καθένας εκεί που το ανήκει και το αρμόζει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μας βοήθησε, μας έμαθε ήρθος, που είναι το πιο σημαντικό πράγμα για την πυγμαχία, γιατί η πυγμαχία δεν είναι το ξύλο, δεν είναι η προβολή. Είναι το δίνω και το λαβίν που λέμε, θα πάρεις και θα δώσεις, αλλά θα το ξεφασίσεις τον άλλον. Αφού πήρα το πρωτάθλημα της γάμα κατηγορίας πατρών, όταν ήμουν στο πρώτο του πανεπιστημίου. Από διακρίσει έπεισε πέρα από το πρωτάθλημα αυτό, ήξερε. Η διάκριση ήμουν αυτή. Με το που ξεκίνησα την πυγμαχία, μετά από ένα χρόνο, ακριβώ πήρα το πρωτάθλημα γάμα σε κατηγορία όταν ήμουν 69 κιλά. Ήμουν 18,5 για την ακρίβεια. Μετά για προσωπικού λόγου, για τα επόμενα δύο χρόνια διέκοψα την πυγμαχία. Όχι, δεν ξεκίνησα με πολύ ευχαρίστηση μετά και ένα χρόνο. Τώρα πλέον προπονούμε ακόμα πιο τακτικά και τακτικά. Ένας ακόμα μεγάλος λόγος είναι το ότι συνέχισε την πυγμαχία λόγω του ότι επιτέλους πήραμε τα δελτία μας από την ΕΑΠ, το οποίο είχε δημιουργήσει ένα μεγάλο πρόβλημα και είχε στενοχωρήσει πολύ κόσμο, γιατί ήμασταν πολλοί αθλητές οι οποίοι ήμασταν αθλητές χωρίς σπίτι στην ουσία. Γιατί από ό,τι γνωρίζουμε λόγω των οικονομικών προβλημάτων δεν μπορούσε ούτε σε πρωταθλήματα να πάρει μέρος, αλλά ότι και εμείς θα κάνουμε προπόνηση στην ΕΑΠ, άσχετα αν ο προπονητής μας αυτού κατά αυτού ήταν ο Λόμπρος Μεγαλόπουλος πάντα. Τα πρωταθλήματα που έχει πάρει ο Ηλίας ο Άκητος, ο Άκης ο Πεθάνης, εγώ, πολλοί αθλητές. Τον ταξί ο Βασίλης, τότε η πυγμή Ηρακλειδών θα ήταν ακόμα σε πολύ μεγαλύτερη θέση από ό,τι είναι τώρα. Αλλά δυστυχώς αυτά τα πρωταθλήματα τα καρφώθηκε η ΕΑΠ. Τώρα για τα χρυσά γάντια, τι περιμένεις να δεις, περιμένεις μια νίκη, μια καλή εμφάνιση. Μου είπες τι σταματήθηκε και τι τώρα ξαναξεκινάς, σε αγώνες εκκλησίες. Τι θέλεις να... Θα σας πω χρόνο, θα έρθει σε κάποια. Θα έρθουν αθλητές από όλη την Ελλάδα. Βασικά θα έρθουν οι καλύτεροι αθλητές από όλη την Ελλάδα για να εκπροσωπήσουν το σωματείο τους. Και αυτός είναι ο λόγος που περιμένουμε πολύ δυνατά παιχνίδια. Τόσο για μένα, θα ήθελα πολύ να κάνω μια καλή εμφάνιση για να τιμήσω το σύλλογό μου και τη μεταγραφή μου πλέον στην πυγμή. Από την ΕΑΠ, έτσι. Θα ήταν ένα καλό ξεκίνημα να μπούμε με το δεξί που λέμε. Τώρα, τι δουλεύεις, έχεις επιχειρημαχία, θα κάνεις όλα. Πες μας, πώς κατανέμεις το χρόνο και να προλαβαίνεις όλα αυτά. Σίγουρα έχω ένα πολύ εντατικό ωράριο, γιατί βρίσκομαι από τις 8.30 το πρωί στο πόδι, λόγω του ότι πρέπει να είμαι στη δουλειά στις 9 το πρωί. Εργάζομαι κανονικά μέχρι τις 5 το απόγευμα. Μετά κατευθείαν ερχόμαστε εδώ πέρα για προπόνηση, γιατί ερχόμαστε 5.30 με 6 να ξεκινήσουμε τα τρεξίματά μας, τα ζεστάματά μας κτλ. Ώστε να ξεκινήσουμε στις 6. Το πανεπιστήμιο πηγαίνω ανατακτά χρονικά διαστήματα, δηλαδή τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα. Θα λείψω από την προπόνηση, θα λείψω από τη δουλειά, αλλά θα δουλέψω σήμερα Σάββατο και Κυριακή και θα γίνουν ταυτόχρονα και εκεί κυρίως προπονήσεις. Αλλά δεν είναι, πιστεύω ότι αν υπάρχει καλή θέληση, έχει χρόνο για τα πάντα. Και δεν είναι μόνο αυτό, έχουμε και προσωπική ζωή. Έχουμε χρόνο και για την προσωπική μου ζωή. Δεν είναι μόνο δουλειά, πήγαμε και προπόνηση και πανεπιστήμιο. Υπάρχει προσωπική ζωή που είναι πολύ σημαντική. Τίποτα, αν έχει καλή θέληση στα πάντα και μπορεί να κάνει 100 πράγματα μαζί. Αρκεί να το θέλει εσύ. Μάλιστα, κύριε, πάμε σε αυτό το πλαίσιο. Μια ευχή έτσι για τα κεντρικά παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με το άθλημα ή προς τους γονείς ή γενικά προς τον... Οι γονείς θα πρέπει να καταλάβουν ότι όπως υπάρχει το ποδόσφαιρο, όπως υπάρχει το μπάσκετ, όπως υπάρχει το πολύ, υπάρχουν και η πυγμαχία και το kickboxing, υπάρχουν και πολιτικές τέχνες. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Κινέζοι που είναι ένας από τους εξυπνότερους λαούς του κόσμου, το πρώτο πράγμα που μαθαίνουν στα 4 τους είναι το καράτε. Έτσι λοιπόν από ό,τι καταλαβαίνουμε, το να στείλει ένας γονείς στο παιδί του για πυγμαχία, ήτιμο. Γιατί πέρα από την ακόμα που μαθαίνει αθλήτη, γίνεται ένας εφάμιλος αθλητής, δηλαδή αποκτά και πνεύμα το οποίο θα πρέπει να είναι καθαρό, αποκτά ύφος και ύφος από τον δάσκαλό του. Και καλώ ή κακό οι πολεμικές τέχνες σίγουρα σε όλους θα χρειαστούν κάποια στιγμή στη ζωή τους. Και είναι ένα πολύ ωραίο άθλημα. Θα ήθελα να τη δει στην πυγμαχία. Εδώ στην πόλη, στην Πάτρα. Θα ήθελα να πει ότι είναι μια η μάνα της πυγμαχίας στην Ελλάδα. Δεν λέω στην Δυτική Ελλάδα, λέω στην Ελλάδα γιατί ισχύει. Έχει κάποια από τα καλύτερα σωματεία στην Ελλάδα. Θα ήθελα να δω απλά τους αθλητές οι οποίοι παθαίνουν κάθε μέρα, κάνουν 3 και 4 και 5 και 6 ώρες προπονήσεις την ημέρα. Κάποια στιγμή αυτές οι αυτός ο κόπος και αυτό το έργο που έχουν φτιάξει να καρβωθούν. Να υπάρξει κάποια χρηματοδότηση, να βοηθήσουν το άθλημα να αναπτυχθεί. Υπάρχουν, αλλά θα πρέπει να βοηθήσουν.